Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 9 Μαρτίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και έτσι να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιφέρειά μας μετά και τις τελευταίες κακές καιρικές συνθήκες που μας συνόδευσαν το Σαββατοκύριακο. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, απόψε. Ζήσαμε ένα πολύπλοκο καιρικό φαινόμενο με ισχυρότατους βόρειους θυελώδεις ανέμους που πέραν των άλλων δημιούργησαν ζημιές και κυρίως στο δίκτυο της ΔΕΗ. Πρέπει να τονίσω ότι είχαμε διακοπές σε πολλά σημεία. Είναι δουλειά βέβαια της ΔΕΗ αυτή η αποκατάσταση. Εμείς δική μας η δρομή ήταν στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των δρόμων για την προσβασιμότητα της ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά, είχαμε ισχυρότατες χιονοπτώσεις ακραίας μορφής με σημειακές εξάρσεις. Υπήρχαν δηλαδή σε κάποια σημεία υπήρχε πάρα πολύ χιόνι, μέχρι το 1,5 και 2 μέτρα, και σε συνδυασμό με τους ανέμους υπήρχε συσσόρευση που καθιστούσε δύσκολη την διάνοιξη των οδών προς την κατεύθυνση των οικισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα graders δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Χρησιμοποιούσαμε διπλούς και τριπλούς συνδυασμούς για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τους δρόμους με φορτωτές, μπουλντόζες και graders, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια δουλειά που παλιότερα την κάναμε σε πάρα πολλά σημεία μόνο με graders. Στην κατεύθυνση αυτή συμμετείχαν έντονα οι Δήμοι, με όλο τους το προσωπικό, με όλες τις δυνατότητες, η Περιφέρεια, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, η Πολιτική Προστασία, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, πάρα πολλοί ιδιώτες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, με εξαίρεση ίσως κάποια καλύβια σε απομακρυσμένες περιοχές, έχουν ανοίξει τα πάντα. Δουλεύουν τα πάντα, όχι βέβαια στο πλήρες πλάτος του δρόμου, αλλά πάντως υπάρχει μία και πλέον λωρίδα σε κάθε οικισμό η οποία κυκλοφορείται και έχει αποκαταστήσει την επικοινωνία. Η ΔΕΔΙΕ είχε ένα πρόβλημα σε 3-4 οικισμούς σε όλη την περιφέρεια με την αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσον αφορά τώρα τις πλημμύρες, είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν δύσκολο και το οποίο το αντιμετωπίσαμε. Φτάσαμε περί τα 150 λίτρα από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, κυβικά λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Mm-hmm. Είναι μια ποσότητα η οποία είναι τεράστια. Είναι περίπου το 1 τρίτο ενός έτους βροχόπτωσης. Στην περιοχή της Ροδόπης είχαμε μεγάλες πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή της βιομηχανικής περιοχής, στα Αρχοντικά, στο Βάκο, στο Φύλακα, στα Αμάραντα. Είναι μια περιοχή κοντά στο Λύσο που από τη φύση της είναι τελείως επίπεδη και συγκρατεί νερά. Είχαμε το γνωστό πρόβλημα μεταξύ της κατολίσθησης του δρόμου μεταξύ Μαρονίας και Κροβίλης. Εκεί πρέπει να πω ότι κατά την άποψή μου και την εκτίμησή μου δεν είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα. Έχει συγκεκριμένες αιτίες, το οποίο πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Οφείλεται στην εκτροπή των νερών ενός παρακείμενου χυμάρου που κατά την κατασκευή του δρόμου δεν είχαν ληφθεί οι ανάλογες πρόνοιες για να πηγαίνει σε ένα τεχνικό και αντίθετα το νερό οδηγούνταν και υπονόμευε το δρόμο σε άλλη κατεύθυνση. Σήμερα επισκέφθηκα επίσης και άλλες περιοχές κοντά στον Ήμερο για να δω τι ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα σημεία εκείνα. Πρέπει να τονίσω ότι είχαμε προβλήματα στα Φατήρια Καστηροδόπη, στην περιοχή του Παλαδίου, και γενικότερα στην περιοχή μεταξύ Αιγύρου, Βιστονίδας, όπου είχαμε πολύ υψηλή επίσης βροχόπτωση. Στην περιοχή της Ξάνθης η μεγαλύτερη ένταση υπήρχε στο Δήμο Τοπίρου. Είχαμε πολλές αυλές που πλημμύρισαν, κάποια υπόγεια, κάποιοι σταυλισμοί μετακινήθηκαν, και εδώ πρέπει να παρατηρήσω ότι συνήθως μιλάμε για σταυλισμούς που είναι σε παλιές κήτες ή στην παλιά κήτη του Νέστου, η οποία το 1955 ευθυγραμμίστηκε, αλλά όταν έχει τέτοιες πιέσεις σε νερά ξανααναβλίζουν νερά.
Γενικότερα πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε μια πλήρη συνεργασία πολλών και με μεγάλο αγώνα, αλλά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο φαινόμενο. Στην περιοχή της Καβάλας είχαμε κατάρρευση κομμάτων επί της Εγνατίας Οδού, μια κατολίσθηση. Και ήταν και κλειστή η Εγνατία. Τα μεγέθη της ακριβώς, πρέπει η Εγνατία, η οποία είναι και αρμοδία, να τα διαρευνήσει. Και στην περιοχή της Θάσου, μεταξύ Σκάλας Μαριών και Καλλιράχης, επίσης είχαμε μια κατολίσθηση. Διερευνούμε ένα φαινόμενο στην Σαμοθράκη, όπου είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, και επίσης ζητάμε τις απόψεις του ΣΟΠ για την αποκατάσταση, ενώπιση της αποκατάστασης των ζημιών, να δούμε αν κάποιοι από τους Δήμους πρέπει να κηρυχθούν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Να μείνω μόνο με ένα απλό ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με κάποια περιστατικά απεγκλωβισμού. Υπήρχαν λόγω χιονιού προς τη Γλάφκη, κάπου στον ορεινό όγκο της Ξάνθης? Ναι. Υπήρξαν απεγκλωβισμοί από την ΕΚΑΜ. Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ευρύτερα. Υπήρξε και μια συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές για κάποιους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν στην πίσω πλευρά του δρόμου της Νηφαίας, δηλαδή στην περιοχή της Μάκαζα, κάποια 2-3 χιλιόμετρα μέσα. Εκεί ήταν κλειστός ο δρόμος και η δική μας πλευρά ήταν ανοιχτός, και για εκείνα υπήρξε ενδιαφέρον εκ μέρους μας και εκ μέρους της ελληνικής πλευράς γενικότερα. Στη Δράμα δεν είχαμε κάτι. Στη Δράμα είχαμε χιόνια και υπέρβαση των νερών σε ορισμένα σημεία πάνω από το δρόμο στην περιοχή του Νευροκοπίου. Γινόταν η συγκοινωνία χτες από μία παράκαμψη, και εκεί ο αντιπεριφερειάρχης και οι μηχανισμοί και οι δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν. Στην περιοχή της Καβάλας είχαμε επίσης από τα πολλά νερά στην περιοχή του Νέστου, στην περιοχή του Χαϊδευτού συγκεκριμένα, θυμάμαι καλά, ένα φουσκωμένο κανάλι που αναγκάστηκαν να κάνουν, κατά τα δεδομένα και τις εμπειρίες που έχουμε από τον Εύρο, μία θράψη ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος. Στην περιοχή της Θάσου επίσης είχαμε πιέσεις. Έχουμε αρκετά νερά στα Τενάγη. Στα Τενάγη πρέπει να πω ότι έχουμε ένα σχεδιασμό και δύο έργα για τα οποία έχουμε χρηματοδότηση από μας, από την ίδια την περιφέρεια. Αλλά δεν μπορέσαμε να τα ξεκινήσουμε λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και της αδυναμίας πρόσβασης που υπάρχει στην περιοχή. Ελπίζουμε να μαζευτεί ο καιρός και να δουλέψουμε εντατικά για να κάνουμε αυτό που οφείλουμε απέναντι στην κοινωνία. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι δύναμη και συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων των 5 περιφερειακών ενωτήτων και των εμπλεκόμενων φορέων. Βασικό θέμα για τους ήταν αυτό των βοσκοτόπων, ώστε να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι και να λάβουν και τις εξισωτικές αποζημιώσεις, ενώ συζητήθηκε το ζήτημα της συνδεδεμένης του Βαβακιού, όπου έχει δρομολογηθεί η πληρωμή των βαβακοπαραγωγών. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταξύ των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και από τους 5 νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των εμπλεκόμενων φορέων, με βασικό θέμα τους βοσκότοπους, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι και να πάρουν και τις εξισωτικές αποζημιώσεις. Είναι σοβαρό το ζήτημα και μπορούμε να πούμε ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και πραγματικά έβγαλε αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πιστήκαμε όλοι ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο διαχειριστικός έλεγχος, ώστε να βρεθεί, ας πούμε, η βοησκοϊκανότητα αυτών των περιοχών, προκειμένου να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι και να πάρουν και την εξωτική, αλλά πέρα από εκεί να μπορέσουν να έχουν δικαιώματα για την περαιτέρω πορεία τους, δηλαδή από την καινούργια ΚΑΠ από το 2015 μέχρι το 2020. Φυσικά αυτή η διαχειριστική μελέτη προϋποθέτει και ένα χρονικό διάστημα. Δεσμεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης άμεσα να προχωρήσει στην ανάθεση αυτής της μελέτης. Θέλω να πιστεύω ότι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Υπάρχει βέβαια μία σκέψη, την οποία, να πω ότι μας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, την έβαλε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Αποστόλου, δεδομένου να γίνει κάποια τροπολογία όσον αφορά τις εκτάσεις τις δασικές.
Αυτό όμως θα προϋπόθεται περισσότερο χρόνο. Βέβαια, είναι στην ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργείου να δρομολογήσει και αυτήν, να έχει δηλαδή και αυτή την επιλογή, αν δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα πρέπει όμως να έχουν υπομονή οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτό θα πάρει μέρες. Είναι όμως ουσιαστικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ύπαρξη κτηνοτροφίας αν δεν γίνει αυτό το πράγμα. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας, αν δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα, αν και πιστεύω ότι θα προχωρήσει η όλη η διαδικασία προς το καλό. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο. Βέβαια, εδώ η περιφέρεια, από ό,τι μας είπε ο κ. Περιφερειάρχης, στηρίζεται και από κάποιους χάρτες που θα βοηθούσαν. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια δύσκολη κατάσταση και πραγματικά πιστήκαμε για την επιφυλακτικότητα του κ. Περιφερειάρχη, που πραγματικά, ας πούμε, υπήρχε αυτή η έλλειψη. Όμως, αν συντονίσουμε όλοι τις προσπάθειες, νομίζω ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε και τον ΟΠΚΕΠΕ και τις δασικές υπηρεσίες να βοηθήσουν και όχι να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτή είναι η δικιά μας, ας πούμε, δουλειά, η ουσιαστική δουλειά. Πέρα από εκεί, όλη την άλλη μελέτη θα την κάνουν οι επιστήμονες και γι' αυτό αποφύγαμε όσον αφορά αυτήν προς το Πανεπιστήμιο, δηλαδή να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί θα προϋπόθεται χρόνος, όχι ότι δεν μπορεί, αλλά προϋποθέτει άλλο. Και έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, η εταιρεία, η εργολάβος, θα είναι οι ιδιώτες οι οποίοι θα δουλέψουν άμεσα και φυσικά για όλη αυτή τη δουλειά θα πληρωθούν, ας πούμε, από το Υπουργείο. Επίσης, συζητήθηκε και η συνδεδεμένη του Βαβακιού, που έχει δρομολογηθεί η πληρωμή των βαβακοπαραγωγών, όπως τόνισε ο πρόεδρος του κτηνοτρόφου Νομοροδόπης, Μαργαρίτης Θεολόγου. Όσον αφορά τη συνδεδεμένη του Βαμβακιού, έχει δρομολογηθεί η πληρωμή των συναδέρφων βαμβακοπαραγωγών, είναι 68 ευρώ και θα γίνει τούτες τις μέρες. Δηλαδή, όχι εμείς, άμεσα, αν δεν γίνει αυτή τη εβδομάδα, την άλλη οπωσδήποτε. Η χθεσινή μέρα, κυρίες και κύριοι, ήταν η μέρα της γυναίκας, η μέρα που πραγματικά αποτελεί ένα περιεχόμενο σημαντικό για προβληματισμό και ίσως για να αντιληφθεί κανείς τι έχει γίνει αναφορικά με τα δικαιώματα και τη μεταχείριση της γυναίκας σε πολλαπλά επίπεδα. Εμείς ως υπόμνηση αλλά και ως μια μεγαλύτερη ανάγκη να δούμε πραγματικά και να υμνήσουμε τη γυναίκα έχουμε προσκαλέσει απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis δύο γυναίκες που με την παρουσία τους στους δικούς τους επαγγελματικούς χώρους αλλά επίσης και στο κοινωνικό γίγνεσθε έχουν καταφέρει κατά την άποψή μου να διακριθούν. Θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω. Καλησπέριζω λοιπόν για αυτό το λόγο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis την κυρία Ισμήνη Στελιανίδου η οποία είναι λέκτορας στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και επίσης και την κυρία Ζωή Κοσμίδου, η οποία είναι η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλώς ορίσατε και εσείς, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με ένα ερώτημα κοινό και στις δύο και θα ήθελα να είναι περισσότερο βιωματική και πολύ λιγότερο επιστημονική, όπως λέγαμε και προηγουμένως, για το τι τελικά είναι αυτό που σας φέρει στο μυαλό, ίσως ποια σκέψη και ποιο προβληματισμό, αυτός ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, της γυναίκας που απαιτείται ακόμη και σήμερα σε περισσότερα και πολλαπλά επίπεδα να καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Κυρία Στελιανή, θα ξεκινήσω από εσάς. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο εορτασμός αυτός, ειδικά για τις γυναίκες σήμερα που είναι στον στίβο και εργάζονται και μάχονται, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία για αυτός καθ' αυτός. Είναι όμως πάντα μία αφορμή να γίνουν κάποιες σκέψεις, να γίνουν κάποιες ιδιαίτερες αναφορές στο τι έχουν καταφέρει οι γυναίκες και ενδεχομένως να δηλωθεί και από τις μη γυναίκες, από τον υπόλοιπο πληθυσμό,
ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς αυτές με αφορμή αυτόν τον εορτασμό. Δεν νομίζω πως έχει ιδιαίτερη σημασία πια, γιατί οι γυναίκες αγωνίζονται καθημερινά, όλες οι γυναίκες από οποιαδήποτε μετερίζει και με οποιαδήποτε ιδιότητα αγωνίζονται καθημερινά μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους όπου κινούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα, ως μητέρες, ως σύζυγοι, ως θυγατέρες, ως κοινωνικά άτομα, ως πολιτικά όντα. Νομίζω λοιπόν καθημερινά δοκιμάζονται και δείχνουν την αξία τους. Κυρία Κοσμίδου, αυτή την εποχή οι γυναίκες ή από τις γυναίκες υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και ευθύνες. Έχω αυτή την αίσθηση, διότι υπάρχουν και οι κριτικές από την πλευρά των ανδρών που μιλούν για γυναίκες που φαίνεται να χάνουν τελικά τον παραδοσιακό τους ρόλο, που είναι πιο κοντά στην οικογένεια και στη μητρότητα. Εσείς τι θα είχατε να πείτε? Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχει μια τεράστια απορία και προσπάθεια συνεχής διαρκής των γυναικών. Δεν νομίζω ότι μόνο τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, φαίνεται τόσο πολύ το θέμα που ρωτήσατε. Νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια η προσπάθεια της γυναίκας είναι τεράστια στην καθημερινότητά της, τεράστια μέσα στον εργασιακό της χώρο. Νομίζω ότι, πιστεύω ότι η δική της προσπάθεια είναι πολλαπλάσια, υπήρξε πολλαπλάσια από αυτή των ανδρών σε πάρα πολλούς τομείς. Ενδεχομένως στον επιστημονικό χώρο όχι τόσο πολύ, αλλά στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και στον ιδιωτικό χώρο, όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μια υπερπροσπάθεια από την πλευρά των γυναικών να δείξουν ότι αξίζουν ίσα τουλάχιστον, και έτσι είναι, με τους άντρες. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις, αυτή η προσπάθειά της. Τα χρόνια της κρίσης βγαίνουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να παλέψει η γυναίκα, και είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη πια της οικογένειας και την υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου μέσα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους δρόμους που όλοι καλούμαστε να περπατήσουμε. Κυρία Στεβιανίδου, μπορεί πραγματικά και η νομοθεσία να κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη στήριξη της γυναίκας? Έχουν γίνει πολλαπλά βήματα αναφορικά με την ισότητα και σε επίπεδο νομοθεσίας, επαναλαμβάνω, σε διαφορετικά πεδία. Αν δούμε το εργατικό δίκαιο επί παραδείγματι, αν δούμε ακόμη και την αξιολόγηση και εξέλιξη μέσα σε σημαντικούς χώρους όπου και η γυναίκα οφείλει να έχει έναν υψηλόβαθμο ρόλο αναφορικά με την ανάληψη των καθηκόντων. Ωστόσο, όλα αυτά, κατά την άποψή σας, την εμπειρία σας, γιατί πραγματικά είστε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως γνωρίζουμε ούτως ή άλλως, και η νομική σχολή, αλλά και η εξέλιξη και ο χώρος της δικηγορίας, πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι και ένας χώρος που δίνει πάρα τις μεγαλύτερες ή δυνατόν ευκαιρίες στις γυναίκες. Μήπως υπάρχει τελικά, ποιο είναι το ερώτημα, μια απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης? Θα σας πω. Βασικά πρέπει να σας πω ότι τις καταστάσεις τις κάνουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Αυτό είναι μια βασική αρχή, την οποία νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες που ασχολούμαστε σε χώρους ευθύνης, υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε διοικώντας, είτε εργαζόμενοι σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται κυρίως άντρες, τώρα πια και πολλές γυναίκες, το έχουμε αξίωμά μας. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η θέση της γυναίκας είναι λίγο δυσκολότερη, ή τουλάχιστον ήταν στα προηγούμενα χρόνια, και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Κοσμίδου νωρίτερα, ότι μια γυναίκα για να διακριθεί στον χώρο που δραστηριοποιείται θα πρέπει ενδεχομένως να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Παρότι το θεσμικό πλαίσιο θα έλεγα ότι της επιτρέπει κατά βάση, θεωρητικά τουλάχιστον, να κινηθεί όπως και οι άντρες. Δεν είναι το ίδιο, ή τουλάχιστον δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο. Σε αυτήν θα πρέπει να αποδείξει περισσότερο από τους άντρες συναδέλφους της την αξία της, καταρχή τουλάχιστον, για να μπορέσει να καταξιωθεί και να την εμπιστευτούν
σε ζητήματα που ευκολότερα εμπιστεύονται τους άντρες. Λιγότερο, αν με ρωτάτε, επειδή ακριβώς με ρωτάτε για την, από την προσωπική μου εμπειρία, η ιδιότητά μου ως πανεπιστημιακού δασκάλου λιγότερο αναδεικνύει αυτή την ανισότητα. Δεν υπάρχει στο πανεπιστήμιο, πιστεύω, αυτή η ανισότητα. Άντρες, γυναίκες έχουμε την ίδια μεταχείριση και μεταξύ μας και από την πλευρά των φοιτητών αλλά και των ανθρώπων που μας κρίνουν. Εκεί μετρά το επιστημονικό έργο, η προσωπικότητα, μετρούν άλλα πράγματα. Στο χώρο όμως του ελεύθερου επαγγέλματος, της δικηγορίας, στην οποία είμαι σε θέση να έχω εμπειρία και να απαντήσω, τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά. Τον καιρό που ήμουν νεαρή δικηγόρος, πολύ δυσκολότερα εμπιστευόταν ένας πελάτης, ένας διάδικος, μια γυναίκα δικηγόρο, από ότι έναν άντρα, ακόμη και αν αυτή ήταν αποδεδειγμένα ικανότερη από τον συνάδελφό της. Αυτό βέβαια τα τελευταία χρόνια τίνει να εξελιχθεί και γιατί έχουν γίνει πολύ περισσότερες οι γυναίκες οι οποίες δοκιμάζονται στον επαγγελματικό στίβο του ελεύθερου επαγγέλματος, αλλά και γιατί έχουν αποδείξει με την παρουσία τους και τη δουλειά τους ότι είναι ικανές. Και νομίζω ότι αυτό είναι η απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, τις ευκαιρίες, όπως σας είπα και στην αρχή, τις κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό το κρατάμε. Είναι μια πολύ σημαντική υπόμνηση. Είναι εξαιρετικό για να σκεφτόμαστε τελικά το, όχι το ποιος, το τι ευθύνεται, αλλά ίσως ποια είναι η γενουσιρικός αιτία για τη λάθος πορεία πολλές φορές των πραγμάτων. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σε επίπεδο διάκρισης. Όμως, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, κυρία Κοσμίδου, θα είχατε να θυμηθείτε περιστατικά τα οποία οφείλονται σε αυτή την διάκριση και μπορεί και σε εσάς προσωπικά να σας απέτρεψαν, αν θέλετε φυσικά μας το λέτε, να σας απέτρεψαν από το να έχετε, να κατακτήσετε, τελικά να διασφαλίσετε μία θέση που δικαιωματικά σας ανήκει. Κοιτάξτε, κι εγώ προχώρησα σε ένα πραγματικά ανδροκρατούμενο χώρο. Ωστόσο, δεν έχω από την πλευρά των συναδέλφων μου, δεν έχω να θυμηθώ άσχημες συμπεριφορές ή συμπεριφορές ανισότητας. Ακόμη και από τους εργοδότες μου, που πολλές φορές, πολλά χρόνια μάλλον, ήταν και οι ανώτατοι άρχοντες της πόλης. Υπήρχαν ωστόσο και περιστατικά που βίωσα και προσωπικά στα αρχικά μου βήματα, όταν κατέθετα τα χαρτιά μου σε θέσεις με σύμβαση εργασίας, όπου σε ενδιαφέρουσα ούσα δεν μπόρεσα να πάρω θέση, γι' αυτόν τον λόγο, γιατί κυοφορούσα. Βέβαια, κάθε εμπόδιο σε καλό. Σωστά. Και συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Στεργιανίδου ότι τα πράγματα τα κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι με τη συμπεριφορά μας και με τις πράξεις μας και την πορεία μας. Όλα καταγράφονται. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο το κέντρο βάρος της κουβέντας μας, να το μετατοπίσω και να δούμε, να το δούμε λιγάκι στο επίπεδο των ανθρωπίνων σχέσεων ή των σχέσεων του ζευγαριού καλύτερα. Μία γυναίκα η οποία είναι κατοξιωμένη αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την άποψή σας στη σχέση με το άλλο φίλο, διότι εσείς και οι δύο είστε κατοξιωμένες επαγγελματίες, μητέρες και σύζυγοι. Ας μου το επιτρέψουν αυτό οι τηλεθεατές μας, γνωρίζω τι λέω. Υπ' αυτή την έννοια, μέσα από την δική σας οπτική, όχι εμπειρία πια, υπάρχουν τέτοιου τύπου ζητήματα, τι λέτε? Ναι, νομίζω ότι δεν προσωπικά κανείς μπορεί να μιλήσει, αλλά και από την εμπειρία μου, εγώ έχω και μία ενασχόληση λόγω της δικηγορίας. Σωστά. Με πάρα πολλές περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν είτε προβλήματα στο γάμο τους, είτε τέλος πάντων οι σχέσεις τους τίθενται σε γνώση μου κάποιες φορές. Νομίζω ότι η επαγγελματική εξέλιξη μιας γυναίκας είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Οι γυναίκες ποτέ δεν γίνονται αυτό που είναι, όπως και οι άντρες βεβαίως, αν δεν υπάρχουν δίπλα τους οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους να τις στηρίξουν και να τις υποστηρίξουν. Όπως λένε, πίσω από έναν πετυχημένο άντρα υπάρχει πάντα μια γυναίκα. Κάτι αντίστοιχο νομίζω μπορεί να συμβαίνει, πρέπει και συμβαίνει σε γυναίκες που διακρίνονται στο χώρο τους με οποιαδήποτε έτσι, διάκριση και ιδιότητα, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία.
Αν υπάρχει λοιπόν μία ομαλή σχέση στο ζευγάρι και στην οικογένεια, η όποια πρόοδος της γυναίκας, νομίζω ότι είναι θέμα πια όχι προσωπικό της και ανταγωνιστικό, αλλά είναι κάτι για το οποίο δουλεύουν όλη η οικογένεια. Βεβαίως είναι πιο δύσκολο για τη γυναίκα, ίσως από ότι σε έναν άνδρα, να μπορέσει να τα καταφέρει όλα. Γιατί κακά τα ψέματα, η ρόλη που καλείται να υποστηρίξει μια γυναίκα είναι περισσότερη από αυτούς, ακόμη τουλάχιστον έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας, από αυτούς που καλείται να υποστηρίξει ένας άντρας. Δηλαδή το μεγάλωμα των παιδιών, όσο και καλά να είναι δομημένη η οικογένεια, είναι δική της ευθύνη εμπολής. Και συναισθηματικά, αν θέλετε, και πρακτικά, η υποστήριξη των υπερήλικων γονέων, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο την βαραίνει. Νομίζω όμως ότι με μια κατάλληλη έτσι, σχέση και με μια κατάλληλη οργάνωση και μια καλή οικογενειακή κατάσταση, επιμένω σε αυτό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εξελίσσονται ομαλά. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις ζευγαριών όπου υπάρχει ανταγωνισμός. Εκεί όμως δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με το πόσο προωθείται η γυναίκα. Μάλλον υπάρχει μια νοσηρότητα στη σχέση, η οποία εκδηλώνεται με αφορμή αυτή της την πρωτοβουλία ή αυτή της την αξία, η οποία ενδεχομένως θα εκδηλώνονταν και με οποιασδήποτε άλλες συνθήκες θα δίνονταν μια αντίστοιχη αφορμή. Χαίρομαι που το λέτε και τοποθετήσετε ακριβώς έτσι, διότι σε αυτό κατατείνουν και όλες οι έρευνες, οι οποίες αφορούν και στην ενδοοικογενειακή βία, αναφορικά τουλάχιστον με το κομμάτι των αιτίων. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν απλά αφορμές. Δεν θα επισέλθω περισσότερο, αλλά θα ήθελα τώρα να πάω μαζί σας, κυρία Κοσμίδου, και στο μεγάλο κομμάτι της μητρότητας. Υπάρχουν στιγμές όπου και πάρα πολλές φορές, παραδείγματα, όπου τα παιδιά κατηγορούν τους γονείς τους και δει τις, πολλές φορές και τις μητέρες, για την έλλειψη, για την απουσία τους από το σπίτι ή τουλάχιστον από τις πολύ σημαντικές στιγμές, λόγω φόρτου εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς ζούμε σε μια επαρχιακή πόλη και οι απαιτητικές σας δουλειές σας αφαιρούν χρόνο ή σας αφήρεσαν χρόνο από τα παιδιά σας. Όμως για να βρισκόσαστε στο σπίτι, η απόσταση είναι το πολύ, φαντάζομαι, 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Στις μεγάλες πόλεις η απόσταση πραγματικά είναι τουλάχιστον μιας ώρας. Υπ' αυτή την έννοια, όλα έρχονται έτσι να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε αυτήν την αρνητική εξέλιξη, κυρία. Τι θα λέγατε για τη μητρότητα? Κοιτάξτε, στα προηγούμενα θα συμφωνήσω 100% με αυτά που είπε η κυρία Στεριανίδου. Επιπλέον, είμαστε τυχεροί γιατί στον χώρο που κινούμαστε, στην πόλη που κινούμαστε, έχουμε τη δυνατότητα της υποστήριξης και των γονιών μας. Η οικογένεια παίζει τεράστιο ρόλο στην όλη εξέλιξη, την υποστήριξη που παρέχουν σε εμάς και στα παιδιά μας. Και φυσικά τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπάρχει κατανόηση και υποστήριξη από την πλευρά του συζύγου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μητρότητα, κάνεις επιλογές σου. Και η επιλογή είναι κατά βάση το να είσαι μητέρα. Έπονται όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και από την προσωπική μου εμπειρία, επέλεξα στα χρόνια που τα παιδιά μου ήταν μικρά και είχαν την ανάγκη της μάνας μέσα στο σπίτι, πολλές φορές και της αναπλήρωσης του κενού που η μεγάλη προσπάθεια των πατεράδων αφήνει μέσα στην οικογένεια, να είσαι πολύ, πολύ δίπλα τους. Πολύ χρόνο και ποιοτικό χρόνο χρειάζονται τα παιδιά. Κάνεις λοιπόν την επιλογή σου και αυτή πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά, στην ευαίσθητη ηλικία στην οποία σε έχουν και ανάγκη. Από εκεί και πέρα, με οργάνωση, πολύ σωστή κουβέντα, πάρα πολύ, η κουβέντα κλειδί είναι για μένα, μπορείς να πετύχεις και άλλα πράγματα. Μπορείς να αφιερώσεις χρόνο και σε άλλους και σε ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη και εθελοντισμό μπορείς να κάνεις και στην υπηρεσία σου και στον χώρο σου, τον επαγγελματικό, να είσαι σωστή. Ναι, σε παρούσα και δημιουργική. Κυρία Στεριανίδου, η γενικότερη εμπειρία σας από την αστική δικηγορία και από την πλειάδα υποθέσεων που διαχειριστήκατε λόγω και του αντικειμένου σας των διαζυγίων, τι καταδεικνύει τελικά? Το είπατε προηγουμένως, απλά τώρα το θέτω και σας ξεκάθαρο, σας καθαρό ερώτημα. Ποια, κατά την άποψη, είναι η βασικότερη αιτία των προλαπλών διαζυγίων και μάλιστα νεαρών ζευγαριών ή ζευγαριών, δεν έχει σημασία τώρα, το νεαρό είναι σχετικά επίπλαστο για την ηλικία, ζευγαριών τα οποία
ζήσαν μαζί πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το πολύ πενταετία. Νομίζω ότι εκεί εστιάζονται και περισσότερες περιπτώσεις. Νομίζω ότι και οι έρευνες, οι κοινωνικές έρευνες και οι ειδικότερες που έχουν έτσι ασχοληθεί με το θέμα έχουν αναδείξει ότι εκείνο που κυρίως, είναι πολλά τα αίτια βεβαίως, έτσι, είναι θέμα προσωπικότητας, είναι θέμα ασυμφωνίας προσωπικότητων, είναι θέμα ανοριμότητας θα έλεγα. Ενδεχομένως γίνεται μια επιπόλαια απόφαση για την τέλεση ενός γάμου και την απόκτηση παιδιών από άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτόν τον θεσμό, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ βάθος και εύρος για τους ανθρώπους που τον βιώνουν. Είναι μια διαρκής άσκηση θάρρους, ετοιμότητας, υπομονής, πολλών στοιχείων. Είναι λοιπόν θέμα ανοριμότητας και επιπόλαιας απόφασης, πιστεύω πιο πολύ, αλλά θα έλεγα ότι οι συγκυρίες πολλές φορές, οι οικονομικές, οι οποίες μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία ακόμη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, είναι αυτές οι οποίες επιδεινώνουν αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν μεταξύ του ζευγαριού και τα αναδεικνύουν πιο πολύ, ώστε να καταλήγουν να είναι αξεπέραστα. Ναι, νομίζω ότι τα αίτια είναι κυρίως προσωπικά, αλλά επιδεινώνονται και από την οικονομική ανέχεια, από την ανεργία. Ένα ζευγάρι το οποίο μαστίζεται από την ανεργία, όσο και αγαπημένο να είναι, όσο και καλά να ζει, να θέλει να ζει, δεν μπορεί. Η καθημερινή πραγματικότητα είναι αμήλικτη και όλα αυτά ασφαλώς είναι σε βάρος της σχέσης τους. Κυρία Κοσμοϊδού, κατά την άποψή σας, ποια είναι ίσως εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν μία σχέση, τη σχέση ενός ζευγαριού αρμονική? Κατά βάση είναι η κατανόηση, ο σεβασμός. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η βάση της σχέσης. Η αγάπη. Χωρίς αγάπη τίποτα δεν προχωράει. Η ζωντάνια, η αλήθεια, όλα αυτά είναι σε πρώτο πλάνο. Και η διάθεση να δώσεις, να προσφέρεις μέρος του εαυτού σου δεν είναι μόνο το κομμάτι, το επαγγελματικό, το τυπικό. Είναι μια σχέση προσφοράς, ανιδιοτελούς προσφοράς. Δεν μπορεί να περιμένουμε από το σύζυγο ότι θα δώσουμε για να πάρουμε. Δεν είναι η σχέση που συνήθως μπορούμε να έχουμε τους φίλους εντός εισαγωγικών, γιατί και αυτές δεν πρέπει να είναι τέτοιες σχέσεις. Η σχέση κοινωνική, όχι. Σχέση αλήθειας και προσφοράς. Αυτό νομίζω. Η αγάπη πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και μπορεί να ξεπεράσει πράγματα και καταστάσεις. Δεν ξέρω αν και εσείς, κυρία Στεργιανίδη, θα θέλατε να τοποθετηθείτε σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό η σχέση, η ειλικρίνεια στις σχέσεις των ανθρώπων. Yeah. Η ειλικρίνεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλες τις σχέσεις, αλλά ειδικά στη σχέση του ζευγαριού. Όταν υπάρχει ειλικρίνεια και σεβασμός και αλληλοσεβασμός και σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, το πόσο υποστηρίζει ο άλλος τον σύντροφό του όταν βλέπει ότι του δίνεται μία ευκαιρία να προχωρήσει, ακόμη και αν δεν την έχει ο ίδιος. Δεν χαίρεται, διότι σέβεται τις ικανότητες του άλλου και σέβεται την επιθυμία του, όχι εγωιστικά, αλλά για αυτό που του αξίζει να είναι. Mm-hmm. Νομίζω η ειλικρίνεια λοιπόν και ο αλληλοσεβασμός είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σχέσεις ενός γάμου. Και αν σας ρωτούσα, κυρία Στεργιανίδου, τελικά ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αναφορικά με την καθημερινότητα μιας γυναίκας στα πολλαπλά επίπεδα, ούτως ώστε να πούμε ότι πραγματικά επιτυγχάνεται η ισότητα των δύο φύλων. Πού θα εστιάζετε εσείς τη ματιά σας και κατ' επέκταση την κουβέντα μας? Νομίζω πρωτίστως η ίδια πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει τον εαυτό της και τις αξίες της και τις ικανότητές της, να σέβεται τον εαυτό της πρωτίστως, να μην επιτρέπει στους άλλους να τις φέρονται άσχημα, υπό οποιαδήποτε μορφή και ιδιότητα. Όταν λέω άσχημα, δεν εννοώ μόνο να βιοπραγούν, εννοώ και να την υποτιμούν. Εννοώ ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές αφήνουν περιθώρια να αναπτύσσονται σε βάρος τους καταστάσεις. Βέβαια, ίσως δεν είναι εύκολο πάντα να το επιτυγχάνουν, γιατί
Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να καταξιώνεις το ρόλο σου και να τον υποστηρίζεις και να τον διαφυλάτεις, όταν γύρω-γύρω ο κοινωνικός περίγυρος ή ακόμη και ο οικογενειακός περίγυρος δεν σου το επιτρέπει. Νομίζω όμως ότι κάθε μια μας έχει ένα απόθεμα δυνατότητας και δύναμης να το επιδιώξει. Αν λοιπόν η ίδια καταλάβει την αξία της, θα δώσει και στους άλλους να την καταλάβουν. Σε όποιο επίπεδο είναι. Δεν είναι ανάγκη να είναι επιστήμονας για να διακριθεί. Και μια απλή γυναίκα, μια γυναίκα που ασχολείται με τον οικοκυριό της, που σέβεται τον εαυτό της, νομίζω ότι μπορεί να το βγάλει προς τα έξω και προς τα παιδιά της και προς το περιβάλλον της και προς τους συγγενείς της, την οικογένειά της. Είπα κάτι προηγουμένως, μάλλον ξέχασα να πω κάτι, απαρέλειψα να συμπληρώσω κάτι όταν με ρωτήσατε για τις αιτίες με αφορμή την κουβέντα μας που πολλές φορές τα διαζύγια καταλήγουν πολλά ανάμεσα στα ζευγάρια. Ένας επίσης παράγοντας που τον έχω έτσι πολλές φορές διαπιστώσει στα αρκετά χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το χώρο, είναι οι παρεμβάσεις των τρίτων και δι' του συγγενικού περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν τα άτομα δεν αφήνουν, μάλλον όταν αφήνουν και δεν περιχαρακώνουν τη σχέση τους από αυτές τις παρεμβάσεις, βρίσκεται πολύ εύκολα πεδίο να εισέλθουν στη σχέση και να την διαβρώσουν. Με αφορμή λοιπόν αυτό που είπα πριν, ότι θα πρέπει η ίδια γυναίκα να θωρακίσει τον εαυτό της και να καταλάβει ποια είναι και να δώσει την αξία που έχει, τα πράγματα νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Κυρία Κοσμίδου. Πολύ βασικό, η αυτοεκτίμηση, η οποία κτίζεται. Κτίζεται και μέσα από τις σχέσεις και μέσα από την πορεία του ανθρώπου και από την προσπάθειά του. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αιτία για να προχωρήσει κανείς. Ιδιαίτερα η γυναίκα που, όπως είπαμε, είναι ακόμη το κομμάτι της κοινωνίας που είναι πιεσμένο, που είναι που προσπαθεί να κατακτήσει ακόμα τον χώρο που δικαιωματικά της ανήκει. Δεν τον έχει κατακτήσει, προσπαθεί. Της δίνουν βέβαια δυνατότητες, της δίδονται δυνατότητες, πρέπει να δράξει και τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια με πολλή δουλειά και πάλι επιμένω εγώ στο θέμα της αυτοεκτίμησης. Και αυτό είναι μάλλον είναι αυτό που είπε στην ουσία και η κυρία Στεργιανίδου. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο, για την πολύ ευχάριστη για μένα κουβέντα μας. Να μην ξεχάσουμε κάτι το οποίο αναφέραμε και χθες, κυρία Κοσμίδου, στην εκδήλωσή μας, ότι πραγματικά οι γυναίκες είναι για να τις αγαπούν και όχι να τις αναλύουν οι άντρες. Και αυτό έχει τη βαρύτητα και τη σημασία του, για να δώσουμε έτσι και μια άλλη, άλλου τύπου πτυχή στην κουβέντα μας. Και με αυτές τις σκέψεις θα πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ που αφορά στο αφιέρωμα, στην ειδικότερη εκδήλωση που έκανε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην γυναίκα, για την ημέρα της γυναίκας χθες στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Σε αυτή την εκδήλωση, χορηγός επικοινωνίας ήταν το Art Channel Θράκης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τιμώντας τις γυναίκες, διοργάνωσε εκδήλωση στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης γύρω από τον εθελοντισμό και την προσφορά των γυναικών στα χρόνια της κρίσης. Με χορηγό επικοινωνία της εκδήλωσης να είναι το Art Channel Θράκης. Χαιρετισμό απίθυνε στο ξεκίνημα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης. Σε καμιά κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχουν στερήσεις. Σε κανένα επίπεδο. Και δεν πρέπει να υπάρχουν στερήσεις γιατί αποτελούν βαρύδι. Αποτελούν οπισθοδρόμηση, αποτελούν σημεία ανάστασης. Η γυναίκα είναι κυρίως, έχει πάρα πολλούς ρόλους. Ο κυρίαρχος ρόλος της είναι η γυναίκα μητέρα. Μια γυναίκα μητέρα που ειδικά στη Θράκη, στο σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην Ανατολική Θράκη, γιορταζόταν από τα πανάρχια χρόνια. Το θυμάστε το έθιμο το οποίο υπάρχει και σήμερα της γυναικοκρατίας, όπου είναι μια τιμή στη μητρότητα, στη συνέχεια του ανθρώπινου γένους, στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπου για τη διαιώνισή του. Στον χώρο του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης, για να καλύψουν κενά στη γειτονιά, στο χωριό, στην πόλη, στις κοινωνίες, κενά για τα οποία κατανάλωναν
από ιδίους πόρους, από τα περιφρά πολλές φορές έσοδά τους, κενά για τα οποία κατανάλωναν χρόνο, δίνανε μάχες, βρισκόταν σε αντιπαραθέσεις και ο ίδιος συμβαίνει να γνωρίζω πολλά τέτοια παραδείγματα. Είμαι περήφανος για αυτό το οποίο προσφέρθηκε. Γι' αυτό και μία τη σκέψη η οποία οδήγησε για να έχουμε σήμερα ως κεντρικό θέμα τη γυναίκα στον εθελοντισμό στην περίοδο της κρίσης στην πατρίδα μας ήταν αυτό. Γιατί ήταν, είναι ένα σημείο αναφοράς αλλά και μια ευκαιρία για ευχαριστίες σε όλες τις γυναίκες αυτές που εμφανώς αλλά και αφανώς στο κάθε σημείο υποστήριξαν και κάλυψαν τα κοινωνικά ελλείμματα με έναν τρόπο τέτοιο που στην ουσία υποστήριξαν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τις συζυγίες τους ανέπτυξαν δύο από τις ομιλήτριες. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα, δεν απαιτείται μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής. Τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Παρά τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης αναγνώρισης και της προόδου που έχει σημειωθεί, η ισότητα των φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Ζούμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κυρίως κοινωνική συγκυρία. Η ζωή όλων μας άλλαξε. Για πολλούς συνανθρώπους μας, η κόπη μιας ζωής χάθηκαν και ο οικογενειακός σχεδιασμός άλλαξε δραματικά. Ό,τι θεωρούνταν δεδομένο τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Το αποτέλεσμα ήταν και είναι να αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των συμπολιτών μας που χρειάζονται όχι μόνο υλική αλλά και ψυχοκοινωνική στήριξη. Ο εθελοντισμός και η διάθεση για προσφορά είναι στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία και μπορούν να την προάγουν. Πρόκειται για την ανάγκη που γεννιέται στην ψυχή του καθενός και σε κάθε έναν από εμάς μέσα από τη βαθιά συνείδηση ότι στηρίζοντας τον συνάδελφο αλλάζουμε τον άνθρωπο. Η ενεργοποίηση όμως και η συμμετοχή δεν μπορεί να είναι περιστασιακή. Δεν μπορεί να είναι μόδα. Απαιτεί αφοσίωση. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από μουσικά σύνολα. Την εκδήλωση συντόνισε η Διευθύντρια Ειδήσεων του Αρτσάνερ Θράκης Βάσο Θεολόγη. Το άρθρο 14, της οποίας προβλέπει την απαγόρευση των διακρίσεων, όπως συγκυρώθηκαν 10 χρόνια από τη θέσπιση των δύο θεμελιωδών κειμένων για την μεταπολέμηση των διακρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οδηγίας για την κλαδική ισότητα και της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση. Απότοπος αυτής η περιεχόμενό της και η Ευρωπαϊκή Κάρτα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Μικρές μινιατούρες που απεικόνιζαν γυναίκες έλαβαν από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας για Θράκης Γιώργο Παυλίδη όλοι οι συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και το Art Channel Θράκης δια της κυρίας Λίτσας Κυριακοπούλου Μαλούση. Συνεχίζουμε με θέματα που αφορούν στις γυναίκες, έχουν άρμα γυναίκας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα, ο Σύλλογος Γυναίκα και Δημιουργία πραγματοποίησε στη Λέσχη Κομωτιναίων εκδήλωση του Συλλόγου όπου κατατέθηκαν σκέψεις και προβληματισμοί. Παρουσία όλων των δραστήριων μελών και με σκοπό την καλύτερη σύσφυξη των σχέσεων μέσα από τη δημιουργικότητα των γυναικών. Ο Σύλλογος Γυναίκα και Δημιουργία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, πραγματοποίησε στη Λέσχη Κομωτιναίων εκδήλωση του Συλλόγου που κατατέθηκαν σκέψεις και προβληματισμοί παρουσία όλων των μελών. Οφείλαμε, νομίζω, ως αμοιγέστατος γυναικείος σύλλογος, να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μέρα αυτή. Μαζευτήκαμε λοιπόν πριν από λίγο. Καταθέσαμε λίγες σκέψεις και προβληματισμούς. Θελήσαμε να γνωριστούμε και καλύτερα μεταξύ μας, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δημιουργούν. Άλλωστε και ο τίτλος το λέει, γυναίκα και δημιουργία, και φέραμε κάποια αντιπροσωπευτικά από τα έργα που κάνουν.
Και όπως είδαμε τελικά και εισπράξαμε, μείναμε κατάπληκτες, γιατί έχουμε πολλές αξίες, είναι πολλές γυναίκες, όχι μόνο του συλλόγου, πιστεύω σε όλους μας, σε όλη την πόλη, που δεν βγάζουν τις δημιουργίες προς τα έξω. Και έτσι θα τα δείξετε, θα τα δείτε μετά, είναι διάφορα, είναι ζωγραφική, είναι αγιογραφία, είναι ψηφιδωτά, είναι κατασκευές, είναι μπατίκ, πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δείτε μετά εκεί στην έκθεση και έτσι μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός. Σκεφτήκαμε λοιπόν σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει στο μέλλον, το είχαμε κάνει και παλιά όταν πρωτοξεκινήσαμε το Σύλλογο, αλλά βλέπω ότι εξελίχθηκαν πάρα πολύ και υπάρχουν και περισσότερες γυναίκες μέλη τώρα που έχουν δημιουργίες, οπότε στο μέλλον θα κάνουμε μια μεγαλύτερη έκθεση, πιο ανοιχτή, για να τη δει και ο κόσμος. Σήμερα είναι αποκλειστικά για τα μέλη μας και να δούμε τελικά μεταξύ μας να γνωριστούμε καλύτερα. Γιατί είμαστε πολυπληθή σύλλογος, έχουμε πάνω από 250 μέλη και γι' αυτό το λόγο δεν γνωρίζουμε τις αξίες της κάθε μιας. Εντάξει, οφείλαμε λοιπόν και να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες που προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, μάτωσαν για να πετύχουμε κάποια πράγματα, δικαιώματα, τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά καταφέραμε πάρα πολύ αργά τελικά, όπως ήταν το δικαίωμα ψήφου, η εγγραφή μας στο πανεπιστήμιο, οι σπουδές μας, όλα αυτά τα οποία απαγορεύονταν. Δεν είχαμε την ευκαιρία και την χαρά να μπορούμε να το κάνουμε, οι παλιές γυναίκες βέβαια. Ευτυχώς από το 1952 και μετά τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτά έχουν εκλείψει. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει σήμερα. Είναι ικανοποιημένες οι γυναίκες που βρίσκονται εδώ. Προγραμματίζουμε και άλλα πράγματα με το Σύλλογο. Ξέρετε, είναι ένας σύλλογος ο οποίος το Γενάρη του 2016 συμπληρώνει 20 χρόνια ύπαρξης. Είμαστε στην πόλη μας, στη Ροδόπη μας, και δεν υπάρχουμε μόνο για μας, μόνο για τα μέλη. Δεν υπάρχουμε για πράγματα τα οποία τα κάνουμε αποκλειστικά για μας. Υπάρχουμε, προσπαθούμε και να έχουμε συμμετοχή στα πολιτιστικά, να έχουμε συμμετοχή στα κοινωνικά, να έχουμε συμμετοχή στα αγωνιστικά, και νομίζω ότι είναι γνωστή η δραστηριότητά μας. Το καμάρι μας είναι η θεατρική μας ομάδα, γιατί ετοιμάζουμε ήδη το καινούργιο μας έργο. Θα το παρουσιάσουμε στα τέλη του Μάρτη, στο Διπαθέ Κομωτινής. Προσπαθούμε αυτά που κάνουμε να είναι προσεγμένα και ικανοποιούνται οι γυναίκες, γι' αυτό και έχουμε προσέλευση. Το ήλιο θα σαν πάρει για λίμα για ξένα, για λίμα για ξένα. Στην εκδήλωση φιλοτεχνήθηκε και έκθεση με χειροποίητα εκθέματα. Γυναίκες τώρα της Κομωτινής, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, γιόρτασαν την Κυριακή το βράδυ στο καφέ μπαρ Scarlet, σε μια εκδήλωση που είχε χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Στις 8 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και οι γυναίκες της Κομωτινής την τίμησαν δεόντως. Οι γυναίκες της Κομωτινής αρχικά είναι ένα νέο προφίλ στο Facebook που δημιουργήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου με πρωτοβουλία της Κομωτινέας Φωτεινής Θάνου. Βέβαια σε μια προσπάθεια που στηρίζεται παράλληλα από αξιόλογες γυναίκες της Κομωτινής. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, διοργανώθηκε μια βραδιά μόνο για γυναίκες σε καφέ μπαρ της Κομωτινής και παράλληλα μια κίνηση στήριξης τοπικού χαρακτήρα προς την κυβωτό της Δόμνας Βυσβίζη. Οι γυναίκες της Κομωτινής βέβαια, αν κρίνουμε από την μεγάλη προσέλευσή τους, αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την δυναμικότητά τους. Φωτεινή, χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά, Ειρήνη μου. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σημερινή και οι γυναίκες της Κομωτινής. Γιορτάζουν, όπως γιορτάζουμε κάθε μέρα, απλά σήμερα τιμούμε την παρουσία μας, εμάς όλες τις γυναίκες, που με το δικό μας έργο, το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στον κόσμο, νιώθουμε πάρα πολύ δυναμικές, πάρα πολύ δημιουργικές.
Βέβαια, Φωτεινή, είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και το Σάββατο μαζί, να μας ενημερώσει για αυτή τη νέα ομάδα της Κομωτινής που αποτελείται μόνο από γυναίκες, αλλά και από άντρες όσον αφορά ίντερνετικά. Μέλη είναι και άντρες. Η ομάδα όμως η δικιά μας, οι γυναίκες της Κομωτινής, αποτελούνται από, εκτός από μένα, από άλλες τέσσερις πολύ δημιουργικές και πολύ δυνατές γυναίκες. Θα μας τις παρουσιάσεις αν θέλει. Ωραία. Είναι η Κατερίνα Σακελαρίου, είναι η Ρομπέρτα Ροταρεάνου, είναι η Άση Κιούρα και η Βούλα Γιανακοπούλου, που χωρίς αυτές δεν θα είχε την όψη και τη μορφή που έχει σήμερα η σελίδα μας. Μια σελίδα που εσύ ως πάει στις 2.500 μέλη και όπως είπα θα γίνει από εβδομάδα ίσως και μπλοκ. Βλέπω ότι είναι η πρώτη κίνηση που κάνουν οι γυναίκες της Κομωτινής ώστε να βγουν προς τα έξω μέσα από αυτό το πάρτι. Τι είναι αυτό που εισπράττεις απόψε? Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχήν που μου χαμογελάνε, που με αναγνωρίζουν και εμένα και τις συνεργάτηδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αποψινό πάρτι δεν γίνεται απλώς για να γλεντήσουμε. Κάνουμε παράλληλα και μια κίνηση στήριξης προς την Κιβωτό της Δόμνας Βυσβίζη, τοπικού χαρακτήρα πάντα, και έχουμε σκοπό και οι επόμενες εκδηλώσεις μας να έχουν πάλι κάτι από φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε μια περίοδο κρίσης και το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, Φωτεινή, το γεγονός ότι όλες είμαστε Κομωτινές, λίγο πολύ γνωριζόμαστε φυσιογνωμικά, αλλά μέσα από αυτό που έχει δημιουργηθεί γινόμαστε όλες μια παρέα. Αυτό είναι και το ουσιαστικό μέσα στη σελίδα. Η σελίδα δημιουργήθηκε για να σμίξουμε αυτό που δεν έχει κάνει η Κομωτινή και προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη, έχουμε πολύ μεγάλη θέληση. Οι κοπέλες, οι κυρίες και εγώ βασιζόμαστε πάρα πολύ στις δυνάμεις μας, που πάνω απ' όλα είναι η αγάπη προς τις γυναίκες και η αγάπη προς την πόλη μας. Κάνουμε λόγο για γυναίκες κάθε ηλικίες, για γυναίκες που είναι και μητέρες και εργαζόμενες, που δουλεύουν σκληρά στην καθημερινότητά τους, αλλά και για φοιτήτριες ίσως, που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους επαγγελματικά. Σαφώς, γιατί η γυναίκα δεν έχει ηλικία, η γυναίκα δεν έχει χρώμα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει εθνικότητα. Η Κομωτινή είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και αυτό είναι που μας δίνει μια μεγαλύτερη χαρά στο να δείξουμε πέρα από τις καθαρά Κομωτινές, τις Θρακιώτισσες και γυναίκες οι οποίες έχουν έρθει στην πόλη μας, έχουν διαπρέψει από το δικό τους μετερίζι, έχουν κάνει κάτι είτε μικρό είτε μεγάλο. Και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πολύ. Και ευχαριστώ πολύ. Να τα πούμε και σε άλλες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες της Κομωτινής. Και βέβαια, αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε τα χρόνια σας πολλά, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη σελίδα. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Είναι μια προσπάθεια της Φωτεινής, την οποία την πλαισιώνουμε όλες μας και πάρα πολλές γυναίκες της Κομωτινής. Και ελπίζουμε να πηγαίνει καλά. Να μας καθοδηγεί και η Φωτεινή και να συμμετάσχουμε όσο μπορούμε. Αυτό που θα πω εγώ είναι οι γυναίκες να προσέχουν τον εαυτό τους για να μπορούν να προσέχουν και τους υπόλοιπους. Χρόνια πολλά σε όλους. Μότο των γυναικών της Κομωτινής είναι χαρακτηριστικά πως η Κομωτινή είναι μια μικρή πόλη με μεγάλους ανθρώπους. Οι γυναίκες της όμως είναι αυτές που κλέβουν την παράσταση. Εργαζόμενοι του Art Channel Thrakes αλλά και συνεργάτες του ραδιοτηλεοπτικού μέσου βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην ταβέρνα στην πόλη της Κομωτινής. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να εκδράμουμε, να ξεφύγουμε από την απαιτητική καθημερινότητα και να απολαύσουμε όμορφες στιγμές και πολύ καλή μουσική. Η οικογένεια των εργαζομένων και συνεργατών του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Art Channel Thrakes βρέθηκε σε πιο φιλικό και ανθρώπινο επίπεδο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προκειμένου να αξιολογήσει τα περασμένα και να επαναπροσδιορίσει τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους της νέας χρονιάς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδανική ατμόσφαιρα, στην οικογενειακή ταβέρνα στην πόλη, στην οποία η άριστη κουζίνα αλλά και η ποιοτική ζωντανή μουσική συνέβαλαν στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, ανάμεσα τόσο σε φίλους όσο και σε στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού, με σκοπό πάντα την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον τόπο μας. Thank you.
Και περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική μας ενημέρωση. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του ΓΑΣ Κομωτινή με 62-55 στο Κρυστό Γυμναστήριο από τον αθλητικό όμιλο Φίνικα Λάρισα στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ. Σε ένα παιχνίδι που πέτυχε μέτριο μπάσκετ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μεταξύ του ΓΑΣ Κομωτινή και του αθλητικού ομίλου Φίνικα Λάρισας, οι φιλοξενούμενοι νίκησαν τελικά με 62-55 μέχρι 22-17 την ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Ανδρών του μπάσκετ και πήραν νίκη ανάσα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τον ΓΑΣ Κομωτινή που έμεινε με μόνο μία νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή ήταν κακή στο πρώτο δεκάλεπτο, που πέτυχε μετά από 5 λεπτά το πρώτο πόντο και οι φιλοξενούμενοι ήταν μέτρηση εκείνο το διάστημα, αφού το σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν μόλις 0-2, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 6-8. Η μεγαλύτερη διαφορά της φιλοξενούμενης ήταν 6-16 το 14. Οι γηπεδούχοι τελικά με έναν ντεμαράζ μείωσαν στους 5 πόντους σε 17-22. Από εκεί και πέρα 9-20 είχαμε στο 17, η μεγαλύτερη διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Ισοφάρισε με 13-2 σε 22-22 στο 21 η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή. Και από εκεί και πέρα έγινε μάχη, δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 37, όπου το σκόρ ήταν ισόπαλο 55-55. Εκεί με ένα 4-0 σερί έγινε το 55-59 για τους φιλοξενούμενους το 38. Συνεχίστηκαν τα λάθη από τους γηπεδούχους παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν, αφού δεν κάνουν προπονήσεις το μεγαλύτερο διάστημα όλης της εβδομάδας. Άθλο κάνουν οι παίκτες του Νεοκλή Λεμονίδη και ο ίδιος ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή. Τελικά κρίθηκε το παιχνίδι με εύστοχες βολές για τους φιλοξενούμενους με διαφορά 7 πόντων για την ομάδα της Λάρισας. Διατίθευσαν οι κύριοι Ξενικάκης και Δημάδη στα δεκάλεπτα 6-8, 17-22 ημίχρονο, 39-40 και 55-62 το τελικό αποτέλεσμα. Η συνθέση για τον ΓΑΣ Κομωτινή, Πανταζή συμμετοχή, Σταματέλος 7 με ένα τρίποντο, Διαμαντίδης 3 με ένα τρίποντο, Μαγκόνη συμμετοχή, Λεχούδης 9 με ένα τρίποντο, Ντίνας 9 με ένα τρίποντο, Μπεκρής 9, Καλατζής 3 πόντους με ένα τρίποντο, Μανάκα συμμετοχή και Χαλίλ Καδίρ 15 πόντους. Για την ομάδα της Λάρισας, Λεπενιώτης 9 με 2 τρίποντα, Αθανασόπουλος 6, Γοργόλης 6 με 2 τρίποντα, Παπαχρήστος 9 με 1 τρίποντο, Μαγρίζος 4, Περωτής 13 πόντι, Μόσχιαλος συμμετοχή, Παπακώστας 13 με 1 τρίποντο και Τσιαμπαλής 2. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Λάρισας Βάγιος Θεοδωρόπουλος και ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή Νεοκλής Λεμονίδης. Για μας ήταν ένα το σημαντικό κομβικό παιχνίδι, χρειαζόμασταν οπωσδήποτε αυτή τη νίκη. Η ομάδα έρχεται από απανωτές ήττες, αρκετές, 6. Χρειαζόμασταν και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά γιατί και η ψυχολογία μας άρχισε να κλονίζεται. Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αξιόλογη ομάδα της Κομωτινής. Νομίζω ότι αν όλα τα παιχνίδια ήταν έπαιζε όπως σήμερα, ίσως να είχε και καλύτερη θέση στη βαθμολογία. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Πήραμε αυτό που θέλαμε και συνεχίζουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Με τις προπονήσεις που κάνουμε ή μάλλον που δεν κάνουμε. Η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή σήμερα, κυρίως στην άμυνα έτσι, παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα με μυαλό. Από εκεί και πέρα στην επίθεση ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι, που είναι για μένα απολύτως φυσιολογικό, έτσι όπως προπονούμαστε. Αλλά είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά και τους είπα ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, όχι όπως κάναμε, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάτς με τον Παλαμά. Τουλάχιστον πάλεψαν και με δύο λάθη που κάναμε στο τέλος, νομίζω χάσαμε. Εντάξει. Το ήθελε περισσότερο η Λάρισα, σίγουρα. Έτσι έχουν τα νέα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικές περιπλανήσεις». Στην παρουσίασή της η Φωτεινή Πασχαλίδου και στην καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Νίκος Μεραστσάκης. Από όλους εμάς, καλή διασκέδαση για ό,τι έρχεται και επίσης σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.